Κωνσταντέλος, ο κύριος Κατσούλης, ποιος άλλος, αυτές. Λοιπόν, ο κύριος Τσαλικίδης. Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω, να αναφερθώ σε τρία θέματα και να ρωτήσω για τρία ζητήματα. Το πρώτο πράγμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί όλοι και το έχουμε αντιληφθεί το τελευταίο διάστημα και μιλάω για την απαράδεκτη ενέργεια να κοπούνε τα δέντρα στην παραλία της Αρονίδας. Πέρα από το ότι περνάμε από εκεί κάθε μέρα, υπήρχαν πολλά παράπονα και πολλά τηλέφωνα από πάρα πολλούς ανθρώπους και συλλόγους από τη Σαρονίδα. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα απαράδεκτο οικολογικό έγκλημα, θα το έλεγα, χωρίς να μεγαλοποιώ καθόλου τα πράγματα. Μου προκαλεί εντύπωση ότι υπάρχει αυτή η σύμπτωση και οφείλω να το πω ότι όλα τα δέντρα είναι στη θέση τους εκτός από το σημείο εκείνο το οποίο είναι στην προβολή του μαγαζιού που άνοιξε πρόσφατα. Προφανώς και φυσικά δεν έχω καμιά ένδειξη, ούτε ξέρω καν ποιοι είναι στο μαγαζί, αλλά είναι μια σύμπτωση που η οποία δεν περνάει απαρατήρητη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το Δήμο αν γνωρίζει κάτι εκείνος για αυτό το απαράδεκτο γεγονός. Θέλω μια δεύτερη ερώτηση να κάνω, επειδή έχει ακουστεί και είναι μια καλή ευκαιρία να διαψευστεί ή να βεβαιωθεί αν υπάρχει πρόθεση του Δήμου να δώσει τη διαχείριση της παραλίας κάτω από την προβολή του μαγαζιού της παραλίας στο μαγαζί. Και τρίτον, να κάνω μια πρόταση, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις του Δημάρχου, να κάνω μια πρόταση για να μπορέσει και το Δημοτικό Συμβούλιο να απεμπλακεί από όλη αυτή την παραφιλολογία και να δείξει ότι δεν ανέχεται αυτά τα γεγονότα, να προχωρήσουμε άμεσα με τη συνεργασία και συλλόγων της περιοχής σε μια διδροφύτευση στο ίδιο ακριβώς σημείο, για να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τέτοιες ενέργειες, από όποιους και να γίνονται και για όποιο λόγο και να γίνονται, επειδή είναι και προκλητικές και ακραία αντιπεριβαλλοντικές, δεν περνάνε στο Δήμο Σαρονικού. Άρα, πέρα από την ερώτηση, Δήμαρχε, για το αν γνωρίζει κάτι ο Δήμος, για το αν προτίθεστε να δώσετε από κάτω χώρο να διαχειριστεί το μαγαζί, και η πρότασή μου είναι, και το βάζω προς το Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα να ηγηθεί μια διαδροφήτευση με μεγάλα δέντρα στην περιοχή για να αποκαταστήσει όσο μπορεί τη ζημιά που έγινε. Αυτή είναι η πρώτη και θα προχωρήσω και στις επόμενες. Ευχαριστώ. Ποιος θα απαντήσει? Εγώ. Κύριος Δημάρχος. Καλησπέρα και από εμένα. Η κοπή όντως αυτών των δέντρων προκαλεί έκπληξη, τουλάχιστον σε μένα, αλλά θεωρώ και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, πραγματικά. Και αποτροπιασμό, βέβαια, θα έλεγα, λόγω του ότι ήταν κάποια δέντρα ετών, τα οποία, όπως είναι φυσικό, δεν μπορούν να αποκατασταθούν, να το πω έτσι, άμεσα και να έρθουν στην ίδια μορφή με την οποία βρίσκονταν αυτά τα δέντρα. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προς την αστυνομία και προς το δασαρχείο, από όπου εκτελείται και έρευνα για το πώς ακριβώς έγινε η κοπή αυτών των δέντρων, με την οποία, βέβαια, κοπή καμία σχέση δεν έχει ο Δήμος. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανα ήταν να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του τοπικού της Σαρονίδας και να προγραμματίσουμε για την επόμενη εβδομάδα δεντροφύτευση στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως, η όποια δεντροφύτευση, όποια δέντρα και αν μπορέσουμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή εκεί, σίγουρα δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει αυτά τα δέντρα τα οποία ήταν τόσων ετών και ήταν τόσων μέτρων ύψος. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα αρμυρίκια είναι, Γιώργο, ναι. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα δέντρα για να φυτέψουμε εκεί πέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα. Την μεγάλη εβδομάδα δηλαδή. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, ναι. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία λόγω μεγάλη εβδομάδα, στην αμέσως επόμενη. Αλλά μέσα στην εβδομάδα πιστεύω ότι θα το έχουμε καταφέρει να βρούμε τα δέντρα δηλαδή ουσιαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε την δεντροφύτευση στο συγκεκριμένο σημείο. Όσον αφορά την διαχείριση παραλίας, είναι μια λογική την οποία έχουμε ακολουθήσει επειδή υπάρχουν διάφορα δεδομένα στη συγκεκριμένη περιοχή όπου δεν είναι γενικότερα αποδεκτή η τοποθέτηση εκεί κάποιας επιχείρησης καντίνας ή οτιδήποτε άλλο για αξιοποίηση αυτής της παραλίας και σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος δεν προχωράει στην παραχώρηση του κομματιού αυτού της παραλίας σε καμία επιχείρηση. Δεν έχει γίνει βέβαια και έτοιμα εδώ που τα λέμε στο Δήμο από καμία επιχείρηση, αλλά και να γίνει έτοιμα η θέση μας είναι πως δεν μπορεί να παραχωρηθεί κομμάτι από το Δήμο, διότι εκεί συνοστίζεται όλος ο κόσμος
που διαμένει στην περιοχή της Αρονίδας. Μία κεντρική παραλία έχει όλη και όλη η περιοχή. Με αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, να μην χωράει ουσιαστικά να ασκηθεί εκεί κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή δεν πήρε είδηση κανένας, κοπήκανε. Πόσα δέντρα ήταν αυτά, ναι, εγώ δεν τα έχω δει, δεν έχει τύχει να πέρασω. Πολλά, πολλά και μεγάλα. Δεν είδε κανείς τίποτα, δεν πέρασε. Ναι, ο κύριος, δεν θα τον γενικεύσουμε, όμως αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Καλησπέρα και από μένα. Μη σας φαίνεται έτσι παράξενο, αυτό είχε ξανασυμβεί δυστυχώς πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς από τα φανάρια από την κάτω μεριά. Πάλι τότε είχαν κόψει 3-4 δέντρα τέτοια, αλμυρίκια, και βέβαια προβήκαμε άμεσα σε νέα δροφύτευση. Έχουμε βάλει μικρά τώρα. Είχε παρατηρηθεί. Όσον αφορά την εκμετάλλευση της παραλίας, είναι απόφαση από το Κοινοτικό Συμβούλιο το 1998 και έκτοτε ακολουθήθηκε από όλα τα κοινοτικά συμβούλια και από το Δήμο να μην μπει καντίνα σε αυτή την παραλία, επειδή είναι μία μικρή, μοναδική και εξυπηρετεί ψαροντιώτες. Ευχαριστώ. Συνεχίστε. Μία παρατήρηση, συγγνώμη κύριε Τσαλικίδη. Κύριε Δημαρχέ, εγώ νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί σε μήνυση κατά γνώστων. Το έχουμε κάνει αυτό. Το έχετε κάνει. Το και στην αστυνομία και στην... Ωραία, πρέπει δηλαδή... Πρέπει να είναι δέντρα, κοπή δέντρα. Ναι, ναι, είναι κοπή δέντρα. Πρέπει να γίνει μήνυση κατά γνώστων. Δηλαδή να κάνει ο Δήμος, να πάει να καταθέσει. Δηλαδή δεν μπορεί είναι. Αυτό που είπε η κυρία Πρόεδρος, ότι πότε κοπήκανε βράδυ, δεν πέρασε κανείς από εκεί. Είναι αυτά είναι τεράστια τα δέντρα. Και από την αστυνομία και από το δασαρχείο. Μία ερώτηση, συγγνώμη, να κάνω, κυρία Πρόεδρε. Κάτω μετά από δύο μέρες τα μαζέψαμε εμείς, αναγκαστικά. Οι κορμοί είχαν φύγει. Δεν ξέρω τι, ο κύριος Αδάμης είναι εδώ. Ξέρεις, εικόνα, πρόεδρος. Δηλαδή αυτά τα είχαν κόψει με λυσοπρίωνο. Για να γίνει γρήγορα, δεν μπορεί. Ολοκληρώ. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Υπήρχαν εκεί, δηλαδή, κομμένα και πεσμένα εκεί, γιατί ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχαν ίχνη, πού πήγαν αυτά τα... Α, εκεί απλά τα είχαν κόψει. Κομμένα και αφημένα εκεί επί τόπου, Βαγγέλη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Τσαλικίδης να συνεχίσει. Έχετε κάτι από αυτό, κύριε Ράπτη? Ναι, επειδή η ερώτησή μου αφορούσε, αν με συγχωρήσει ένα λεπτό να προσθέσω κάτι θέλω. Επειδή αφορούσε το ίδιο πράγμα, συμφωνώ σε όλα όσα υπόθηκαν. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Απλά να πω ότι ο Δήμος καλό θα είναι να βγάλει ένα δελτίο τύπου που να καταδικάζει αυτή την ενέργεια. Είναι, γιατί μπορεί να φανταστούν ότι... Και να τους λέει ότι ξέρω, άμεσα θα αποκατασταθεί και ότι όποιος τολμήσει να το ξανακάνει δεν θα γίνει αποδεκτό. Αμέσως θα αποκαθίσταται με νέα δέντρα. Το θέμα είναι τα δέντρα δεν αποκαθίσταται. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό είναι έγκλημα που έγινε. Εντάξει, ό,τι μπορούμε πρέπει να το κάνουμε. Και... ασφαλώς. Προσήρθε ο κύριος Μπούτσης. Κύριε Τσαλικίδη, θα συνεχίσετε. Ναι, συνεχίζω. Χαίρομαι για όσα είπε ο Δήμαρχος ό,τι αφορούν στη δεντροφύτευση. Και κατά τα άλλα, νομίζω ότι όποιος επισκεφθεί τη Σαρονίδα στο συγκεκριμένο σημείο, πραγματικά μπορεί να μην υπάρχουν αποδείξεις, μπορεί να μην υπάρχουν ενδείξεις, αλλά είναι έτσι πολύ προκλητική η σύμπτωση. Όλα τα δέντρα να είναι στη θέση τους και στο συγκεκριμένο σημείο να εξαφανίζονται. Δήμαρχε, σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο θέμα που θέλω να